από την αρχή είχαμε ζητήσει μέχρι το τέλος της τουριστικής ζώνης λόγω COVID, μας είναι κλειστά, να προχωρήσει την αστολή της καταδάψης. Να ευχαριστήσουμε και την τωρινή δημοτική αρχή, να πούμε, γιατί θυμάστε τι είχε γίνει τις προηγούμενες σχετικά με τις κατασκευές. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να ευχαριστούμε και την κυρία Κοζηράκη, γιατί ενώ περίμενε την ψήφιση του νομοσχεδίου και είχε ενημερωθεί φυσικά, έστειλε χθες για να σώσει μια ολόκληρη πόλη. Έστειλε χθες κάποια άτομα για να σωθεί η πόλη. Να του ευχαριστήσουμε και αυτό, ειρωνικό το ευχαριστούμε. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Γιατί δεν μπορείς να σταθώνεις μια πόλη, δεν μπορείς να αναφέρεις για πρωτόκολλα καταδάφηση. Είχαμε πει ότι μπορούσε να τα καθυστερήσει λίγο λόγω της εποχής που περνάμε. Τα καταστήματά μας συνεχίζουν να είναι κλειστά και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν. Πάμε για νέο ολικό lockdown. Και η κυρία Κοζηράκη ήθελε να κάνει τα δικά της με τις καταδάφησεις. Και το είδαμε και εχθές αυτό, πόσο πολύ πίεζε για ώστε να γίνουν οι καταδάφησεις, ενώ περιμέναμε την υπογραφή του Υπουργού. Εμείς προχωράμε την επόμενη μέρα. Θέλουμε να δούμε από το μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση σχετικά με τις νέες κατασκευές, τι θα γίνουν, πώς θα είναι. Ωραία, πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα να ενημερωθεί και ο κόσμος και οι καταστηματάρχες. Καταρχήν, πείτε μας, σε μια ώρα έχετε ραντεβού εκεί στο λιμάνι? Αυτή είναι μια πληροφορία που έχουμε. Το ραντεβού το είχαμε δώσει ώστε να σταθούμε μπροστά σε ενδεχόμενο ότι θα έρθουν τα μηχανήματα, και αν δεν είχε υπογραφεί ακόμα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση. Την Πέμπτη υπογράφεται, βέβαια. Έτσι, δεν υπάρχει υπογραφή ακόμα. Δεν υπάρχει υπογραφή. Λόγω από μια ενημέρωση που είχα και από την αστυνομία, δεν πιστεύω να έρθει κάποιο. Είναι λόγω καιρού, δεν θα έρθουν. Ωραία. Οπότε για την αστυνομία δεν... και για την υπογραφή και τέτοιο, δεν πιστεύω να γίνει κάτι. Αλλά εσείς για καλό και για κακό θα είστε 10 η ώρα στο λιμάνι ή αναστέλλετε? Ναι, αυτό. Θα πάμε. Κάτι έτσι ήρεμα και ωραία. Ωραία. Επίσης θέλαμε να σταματήσουμε το ενδεχόμενο ότι κάποιος θα σκεφτεί κάτι άλλο από πέρα από αυτό που είπε ο Υπουργός πέρα από την αναστολή. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Οπότε έτσι κι αλλιώς το είχατε κανονισμένο αυτό το ραντεβού για τις 10 η ώρα εδώ στο λιμάνι, γιατί από εκεί θα ξεκινούσε ο εργολάβος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, από αυτό το πρώτο κατάστημα που είναι εκεί, απέναντι από τον Καλέ. Οπότε αυτό αναβάλλεται και πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, Πρόεδρε. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμη η μελέτη, η οποία θα τη χρηματοδοτήσει, όπως μας είπε ο Υπουργός, έτσι. Θα τη χρηματοδοτήσει το Υπουργείο, οπότε οι άνθρωποι δεν θα πληρώσουν τίποτα για τη νέα εμφάνιση που θα έχουμε. Θα πρέπει να γίνει κάποια διαβούλευση για το πώς θέλουμε την παραγωγή. Για πάμε να το δούμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πώς θα γίνει. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό, δηλαδή πώς θα γίνουν οι κατασκευές, τα ύψη, τι θα γίνει. Θα έρθει ωραία η παρουσίαση, μια μακέτα, αλλά έχουμε και κάποιες ανάγκες που το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Όπως στην Επιτροπή Λιμεξιολόγων, τα βγάζουν κάποιες φάσεις χωρίς να συμμετέχει για αυτό που τη βγάζουν. Δηλαδή θα μπορούσε να συμμετάσχει και ένας ασθενής, φαντάζομαι, έτσι, σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα. Οπότε αυτό το ράβε ξύλινο, άρα θα έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο διαφορετικό από τον Οκτώβριο και μετά, εφόσον όλα πάνε καλά και ανοίξετε, ας πούμε, τέλος Μαρτίου, εύχομαι να τελειώνουμε με αυτά την πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα ετοιμάζεστε και θα μπει σε διαβούλευση αμέσως τώρα το επόμενο διάστημα, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι λίγα και είναι στενά μέχρι 31 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Δεν ξέρω ποιος θα τις κάνει τώρα αυτές τις κατεδαφίσεις. Ο εργολάβος. Θα κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι σας. Ωραία. Αν πει ο εργολάβος, υπάρχει έξτρα χρέωση που είναι το 120 ευρώ το τετραγωνικό. Ωραία. Οπότε θα κάνετε εσείς 31 Οκτώβριο, θα ξυλώσετε και θα έχετε έτοιμο το πλάνο, τη μελέτη για το πώς θα είναι. Τώρα, αυτή τη μελέτη ποιος την κάνει, ο Δήμος, ποιος την κάνει? Ο Δήμος την κάνει με χρήματα του Υπουργείου και έχει δεσμευτεί ο Υπουργός και σε εμάς ότι θα αναλάβει και τη μελέτη αλλά και το έργο. Ναι, και την κατασκευή. Ναι.
ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξουν τίποτα στην πόλη. Θα ακούσει, έτσι. Θα βρεθεί εύκολα ο εργολάβος, δεν θα γίνει κάποια αλλαγή, όπως ξέρουμε στα δημόσια έργα υπάρχουν διάφορες κακές συνθήκες περί εκτότων εργολάβων, περί ενστάσεων και αυτά. Και θα είμαστε μετά κάθε μέρα από πάνω στον εργολάβο, ώστε να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί, για να μην έχουμε καθυστερήσεις στο έργο και αν περιμένουμε 2 και 3 χρόνια για να κατασκευαστεί το έργο στην παραλία. Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ στενά τα περιθώρια, αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε. Έτσι, οπότε θα ξεκινήσει τώρα, είπαμε, η μελέτη, θα συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, γιατί αυτή είναι η επόμενη μέρα, έτσι, για το πώς θα είναι οι πέργολες, αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι προβλέπετε ακριβώς, θα είναι ομοιόμορφα, θα είναι όμορφα, όχι πως και τώρα με χαλάει, λέμε τώρα, αλλά λέμε. Τώρα αυτό πάλι, αν είναι να ξυλώσουμε αυτές τις πέργολες και να φτιάξουμε άλλες, δεν ξέρω, ράβε ξύλωνε ουσιαστικά, θα είναι. Δηλαδή θα ξυλώσουμε αυτές που έχουμε και θα κάνουμε άλλες. Δηλαδή πού είναι η παρανομία, πού είναι τώρα ακριβώς? Το πρόβλημα το μεγαλύτερο που έχω παρατηρήσει τόσο καιρό που ασχολούμαι αυτές, είναι ότι δεν ανήκουν σε κάποιο φορέα ο οποίος δεν έχει την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν ήταν από παλιά στο λιμενικό ταμείο ή στο Δήμο, δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Όπως έγινε ένα παράδειγμα στη Σιτία, που πριν γίνει κατασκευές, πήγε στο λιμενικό ταμείο, είπε το κομμάτι αυτό της παραλίας στη Σιτία, πήγε στο λιμενικό ταμείο και δεν έχουν κανένα πρόβλημα με κλιματικές. Όταν παίζει μια υπηρεσία του δημοσίου, η οποία είναι απρόσωπη, η οποία είναι κρατικοδίκαιη, η οποία δεν έχει προσωπικό και βάζει άλλους τελέχουν, βλέπετε τι γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, ξεκινάει άμεσα λοιπόν η μελέτη, έτσι. Θα συμμετάσχετε κι εσείς αυτή τη διαδικασία, για να μην κινδυνεύετε πια με πρόστιμα. Τώρα, όλα αυτά τα πρόστιμα πού θα πάνε, Πρόεδρε? Τι θα γίνει, θα τα πληρώσει ο κόσμος τα πρόστιμα που είναι και τσουχτερά? Έχετε κάποια γνώση σε αυτό? Έχει μπει στο τραπέζι τον προηγούμενο δηλαδή ετών, ναι, τα πρόστιμα. Πιθανόν, αφού θα τις κατεδαφίσουμε μόνοι μας, τα πρόστιμα δεν θα τα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε το ελάχιστο, από όσο γνωρίζω. Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα... Δεν σταματάμε, απλώς κερδίσαμε την πρώτη μάχη και συνεχίζουμε ώστε να προχωρήσουμε στο νέο μέτωπο και να μην πληρώσουν για καταστηματάρχες από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε χρήματα, τα καταστήματα κλειστά. Η επιστρεπτέα νούμερο 6 ήρθε και έφυγε χωρίς να τη δουν πάρα πολύ. Τα περισσότερα καταστήματα έχουν κοπεί από την επιστρεπτέα νούμερο 6. Ναι, πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος έχει. Πάρα πολλοί κόσμος. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Πότε θα ανοίξει εστίαση, ούτε πώς θα ανοίξει, με τι μέτρα. Όλα αυτά είναι... Βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, ωραία. Οπότε στόχος είναι να γίνει η μελέτη όσο γίνεται πιο γρήγορα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Αυτό είναι να... και με τη δική σας τη συμμετοχή, βέβαια, να βάλετε την πινελιά σας σε όλο αυτό το σχέδιο και να χρηματοδοτηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα όλο αυτό το νέο εγχείρημα για την παραλία μας. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Ραντεβού στις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στις 10. Ραντεβού στις 10, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα εδώ από τον ηχό. Είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με τον Πρόεδρο, ικανοποιημένος για την απόφαση αυτή, για την αλλαγή του πλάνου, ότι και είπαμε.